Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ νομίζω ότι εν μέρει είναι λίγο παρεξηγημένος ο αλέρτας. Ακόμα και από μένα δηλαδή μπορώ να σου πω ενδεχομένως, γιατί δεν το ξέρω καθόλου προσωπικά το παιδί. Και από δηλώσεις και αυτά που γράφετε, που ξέρεις καμιά φορά πώς γράφετε. Ναι, okay. Λέγονται λίγο, βγάζεις μια εικόνα για κάποιον που δεν τον ξέρεις και καθόλου στην τελική. Εσύ, με τι εικόνα έχεις βγάλει για τον Αλέρτα πριν τώρα τη συνέντευξη? Ναι, λίγο ότι. Όχι ότι είναι κακός, καλός και αυτά. Γενικά εγώ δεν βγάζω. Αλλά ότι είναι λίγο έτσι κεντρικό. Εριστικός, ας πούμε. Εριστικός, λίγο... ναι. Ναι. Okay. Τα λέει ο Μάρα, παιδί. Τα λέει ο Μάρα. Όμως σας σκέφτεται, τα λέει, εντάξει. Και στην τελική δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, εγώ λέω αυτά που κι εσείς ενδεχομένως έπρεπε να τα λέτε, αλλά δεν τα λέτε, τα κρύβετε και εγώ τα λέω και εκτίθεμαι, ας πούμε. Αυτό. Κοίτα να δεις. Ο Αλέρτας ανέκαθεν έλεγε αυτό που σκέφτεται. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό είναι τυπικός στη στάση. Δεν είναι ότι μία φορά είναι έτσι, μία φορά είναι αλλιώς. Να. Πάντα τα λέει. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, δεν μπορεί να σχολιάσει και δηλώσει τύπου Φεράρι. Τι έχει κάνει αυτό με τη Φεράρι, τι είναι που λες? Ρε, παιδί μου, η Φεράρι του Αλέρτα, όλοι έχουμε από μία Φεράρι. Η δικιά μου μπορεί να είναι άλλη μάρκα. Όλα τα αγοράκια έχουν από μία Φεράρι. Όλα τα αγοράκια έχουν από μία Φεράρι. Ένα αυτοκίνητο, θέλει να πει ο Δημήτρης. Το αυτοκίνητο εννοούσε ή κάτι άλλο? Δεν εννοούσε, όχι τώρα, θα μου έχει αυτοκίνητο, μιλάμε τώρα. Είναι το. Μήπως ήθελε να πει ότι έχει τόση μεγάλη σημασία για τον άντρα αυτό όσο μία Φεράρι. Το χαρακτήρισε λοιπόν το δικό του, το πολύ πολύ προσωπικό του. Α, ότι είναι Φεράρι. Ότι είναι Φεράρι. Γιατί είναι ανήσυμο. Αλλά και πάλι, αφού αυτή τη γνώμη έχει, γιατί το αφισβητήσουμε εμείς? Σάμα τι έχουμε οδηγήσει για να ξέρουμε. Μπανάκι και Λαμποργίνι. Οπότε το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πείτε μου τι έχει πει για τους μάγειρες και όλοι οι μάγειρες έχουν πρόβλημα με τον Διονύση Αλέρτα. Δεν είπε για τους μάγειρες. Όπως εξήγησε και στο βίντεο προηγουμένως, είχε γίνει μια πρόταση να γίνει μια φωτογράφηση στο μαγαζί του. Ναι. Με τον Άκη Πετρετζίκη όμως ως πρωταγωνιστή. Ναι. Εκεί πάρα πολύ λογικά, αν ρωτάς τη γνώμη μου, αντέδρασε ο Αλέρτας. Γιατί? Και έκανε... Γιατί τώρα αν είσαι pastry chef. Ναι. Έχεις ένα μαγαζί δικό σου στο όνομά σου. Ο Πετρετζίκης δεν είναι pastry chef. Ναι, αλλά θα έκανε φωτογράφηση για χαροπλαστική στο μαγαζί αυτό. Α. Και φωνάζεις κάποιον άλλον, όσο καλή σχέση και όσο και τον εκτιμάς, δεν σε χτυπάει λίγο? Δηλαδή έρχονται εδώ πέρα στο πλατό του εδώ και θα κάνουν φωτογράφηση με τη Σία Κοσιόνι, να σου φέρω για παράδειγμα. Κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουμε. Κάνουν διαφήμιση. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα εγώ ένα όνομα τυχαίο. Σου φέρνουν κάποιον που είναι. Δεν είσαι εσύ μέσα στο μαγαζί, μέσα στο σπίτι σου. Εγώ θα κλώτσαγα λίγο, δεν ξέρω. Αφού μου κάνει διαφήμιση στο μαγαζί, για ποιο λόγο? Εμένα δεν θα με πείραζε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα λύσαγα. Θα λύσαγε. Ναι, γιατί ήταν σαν να τον υποτιμάζουμε στη Μούρτου, ρε παιδί μου. Τώρα κατάλαβα. Κύριε παιδιά, δεν υπο... το χώρο ζητήσανε, δεν υποτίμησαν τον άνθρωπο. Μα γιατί όταν υπάρχει γιατί ο χώρο συγκεκριμένο. Και ζητήσανε ένα χώρο άλλου που. Μα προφανώς... δεν μπορεί να γίνει αλλιώ φωτογράφηση με έναν εξίσου καλό όπω είναι ο Άκη. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί έπρεπε να γίνει εκεί? Τώρα θα μου πει περνάξα στα φίλια. Απλά σου δικαιολογώ τη στάση. Πολύ παλιά δεν έγινε αυτό. Όχι πάρα πολύ παλιά. Τώρα τελευταία τι ξαναέγραψε για του μάγειρε και πάλι το να αρχίσανε για τον Άκη. Τώρα πια επειδή έχει γίνει μια φορά το κακό. Πάει, ό,τι και τώρα να γράψει. Και καλημέρα να γράψει. Ναι, ναι. Θα σχολιαστεί. Τον για την Αλέρτα. Βέβαια και αυτό δεν κάθεται στα αυγά του. Δηλαδή Διονύση και εσύ λίγο τα γράφει όμορφα. Καλά κάνει. Άστον εκεί να γράφει. Διονύση